Λοιπόν, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο της συζήτησης. Είχε υποθεί από τον κύριο Ευγενάκη ότι θα πρέπει να γίνουν οι προσπάθειες αυτές ώστε να γίνει η Ελλάδα πλέον όχι απλά ισότιμος εταίρος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και ισοδύναμος. Τον λόγο λοιπόν στον κύριο Σταθάκη, το σχόλιο σας. Το σχόλιο μου είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει μια παραπλανητική εικόνα ότι πρέπει να πληρώσουμε τον υπερβολικό δανεισμό της χώρας και των πολιτών. Αυτό είναι εντελώς παραπλανητικό. Το ελληνικό... Διαφωνείτε δηλαδή όταν υπάρχει απολύτως, ένα δάνειο απολύτως που διαφωνώ, να απολύτως διαφωνώ. Διότι το άθροισμα του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους, και έτσι το μετράμε στα οικονομικά, της Ελλάδας είναι μικρότερο, υποδέστερο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Η Ιρλανδία, για παράδειγμα, το νοικοκυριά στην Ελλάδα είναι 50% του ΑΕΠ, το σύνολο των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων. Στην Ιρλανδία ήταν 300% του ΑΕΠ. Η Γερμανία, που θεωρείται πρότυπο γιατί έχει χαμηλό δημόσιο χρέος, έχει μεγάλο ιδιωτικό χρέος. Και ούτω καθεξής. Άρα η σύνθεση διαφέρει στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι ως δημόσιο χρέος είναι υψηλό, αλλά έχει και η Ιταλία αντίστοιχο και το Βέλγιο και τα λοιπά, αλλά το ιδιωτικό καταναλωτικό χρέος, το οποίο συντηρεί το μύθο του κυρίου Αυγενάκη ότι εδώ καταναλώναμε περισσότερα από όσα παράγουμε και όλα αυτά στις θεωρίες, δεν ισχύουν. Τι ισχύει λοιπόν? Ισχύει λοιπόν ότι είναι μια οικονομία η οποία στη συγκυρία του 2008, η οποία είναι μια παγκόσμια κρίση που πρέπει να αποκλιμακωθούν κάθε μορφής, η ευρωπαϊκή πολιτική επέτρεψε, ελλείψη ευρωπαϊκής πολιτικής, επέτρεψε στις αγορές να αρχίσουν να διαπραγματεύονται το δημόσιο χρέος χωριστά κάθε χώρας. Αυτό δημιούργησε την παύση αναχρηματοδότηση του ελληνικού χρέους, όπως γίνεται, υπενθυμίζω. Υπήρχε χρέος λοιπόν για να διαπραγματεύονται και ελληνικό. Το ελληνικό χρέος, δημόσιο χρέος είναι 120% από το 1994. Μιλάμε για 20 χρόνια. Είναι μια άλλη. Ακριβώς το ίδιο ποσοστό. Δεν έχει καμιά διαφορά. Λοιπόν, το ερώτημα παραμένει λοιπόν, όταν το χρέος σταματήσει να το αναχρηματοδοτείς, παθαίνει ως γνωστόν ασφυξία και καταραίει. Άρα χρειάζεται αναχρηματοδότηση από άλλη πηγή. Το πρόβλημα παραμένει. Ποια πηγή αλήθειας προτείνεται, για παράδειγμα, για πέστε μας. Δεν σας άκουσα. Ποια πηγή προτείνεται αναχρηματοδότησης του χρέους? Τι εννοείτε? Αλλά ποια είναι η πρόταση η οποία εσείς λέτε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την ώρα? Γιατί δεν έχω ακούσει ούτε στη Βουλή ούτε στην Ευρωπαϊκή. Δεν έχετε ακούσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ? Παράδειγμα. Δηλαδή λέτε άλλη πηγή αναχρηματοδότηση. Πολύ σωστά. Όχι, το ακούμε πολύ ενδιαφέρον. Ποια θεωρείτε εσείς ότι μπορεί να είναι αυτή η πηγή? Ποια είναι η πηγή που μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτή την ώρα την Ελλάδα με τα συγκεκριμένα οικονομικά που παρουσιάζει και είναι γνωστά? Γιατί τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζω. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημα πραγματικά. Σας το λέω τρίτη φορά. Ναι. Ποια πηγή αναχρηματοδότησης της χώρας μας εσείς μπορείτε ή εντοπίζετε ή προτείνετε? Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι η πηγή αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους θα είναι μία και μοναδική, που είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Πώς είναι το θέμα μας? Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι άλλο. Για να πάρετε τη δανειακή σύμβαση και να αναχρηματοδοτήσετε το χρέος, υπογράψατε 1, 2, 3 μνημόνια, τα οποία καθορίζουν τον τρόπο άσκηση οικονομικής πολιτικής στην Ελλάδα. Αυτό το μνημόνιο είναι καταστροφικό. Αυτό έχει εκτινάξει το δημόσιο χρέος στο 180% αντί για 120%. Έχει διαλύσει την οικονομία και την κοινωνία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα η αναχρηματοδότηση. Να συμφωνήσω με τον κύριο Σταθάκη. Αυτό απομακρύνει την ιδέα το ότι μπορεί να πληρώσει ποτέ το δημόσιο χρέος. Και να συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Σταθάκη, ότι αφορά το μνημόνιο το πρώτο, ότι όντως δεν επέτυχε κανένα από τους στόχους αυτούς του καθεστώτος. Και το 2 τους πέτυχε. Να συμφωνήσω ότι αφορά το μνημόνιο το δεύτερο, ότι όντως απήχε πολύ από τους στόχους. Από την, το μνημόνιο 3 να δείτε πόσο θα απέχει σε ένα χρόνο όμως, από σήμερα. Να συμφωνήσουμε όμως και σταματώ, διότι να λέμε και αυτά που συμφωνούμε. Γιατί αυτό είναι μια πολιτισμένη συζήτηση να κάνουμε επιτέλους. Όμως, σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές που είχαν περιγραφεί και στο μνημόνιο και στο μέσο πρόθεσμο. Και αυτά τα που συζητάμε στους κύκλους, εκτός Βουλής, έτσι, σε συζητήσεις, όχι μόνο σε κανάλια και οπουδήποτε. Ναι. Πρέπει να γίνουν και επιβάλλεται να γίνουν και αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές. Μεγάλο μέρος είναι και το περιεχόμενο του πακέτου των 260-70 σελίδων που συζητήσαμε λίγο πριν. Ξέρετε τι. Δηλαδή, έχουμε κάνει ένα λάθος. Έχουμε επικεντρωθεί στο θέμα της περικοπής, της σκληρής, σκληρότατης περικοπής μισθών, συντάξεων, επιδομάτων. Και αφήνουμε εκτός συζήτησης διαρκώς
ζητήματα τα οποία έπρεπε να έχουν γίνει από μόνα τους. Και έπρεπε να μας τα επιβάλλει εμάς το μνημόνιο. Αλλά τα μέτρα επισκιάζουν τα πάντα. Ας το δεχτούμε ότι τα μέτρα επισκιάζουν τα πάντα. Ναι, αλλά αναφέρομαι και σε κάποια άλλα σημεία τα οποία είναι η πλειονότητα. Ο μεγαλύτερος όγκος του παγκοσμίου το οποίο ψηφίσαμε. Για τα οποία όμως δεν έχουμε ακούσει καμία πρόταση, καμία θέση ή και την άποψη έστω των αντιπολιτευμένων κομμάτων. Δηλαδή, αποκρατικοποιήσεις. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε, ξεκάθαρα το λέμε. Θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν. Παράδειγμα. Πρέπει να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα. Ναι, πρέπει να ανοίξουν. Και πια. Βεβαίως ότι γίνανε και λάθη. Και εναλλακτικές πάντα υπάρχουν. Ναι, ναι. Θέλω να σας θυμίσω ότι βεβαίως υπήρξαν και λάθη. Ναι, ένα λεπτάκι. Βεβαίως υπήρξαν και λάθη. Θέλω λίγο να δώσω τον. Απλώς να ξεκαθαρίσουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Δεν ήμασταν υπέρμαχοι και απέναντι διαφωνήσαμε και καταψηφίσαμε για το μνημόνιο το πρώτο, το κατακρίναμε. Το δεύτερο. Και για το δεύτερο, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας λέω ότι υπήρξαν λάθη τραγικά. Αλλιώς είναι να διαπιστώνεις, αλλιώς είναι να περιγράφεις. Συσσωρεύτηκαν. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Έχω πάρα πολλά τηλέφωνα εδώ πέρα, τα οποία μόλις ακούσανε και τη δική σας τοποθέτηση και του κύριου Γεωργιάδη, λένε απίστευτα πράγματα. Λέει παράδειγμα μια κυρία από τους Αμπελοκήπους. Εγώ από το κούρεμα, λέει, έχασα την επικουρική μου. Έχασε χρήματα τα οποία μπορεί αυτή η γυναίκα να μπορούσε να ζήσει ή να μην μπορούσε να ζήσει. Λέει κάποιος άλλος κύριος, για τα ψεύτικα χρήματα αναφέρεται. Εγώ έδινα, λέει, 15.000 το χρόνο στο ΙΚΑ. Αυτά ήταν πραγματικά και ήταν ιδανικά. Τα ψεύτικα χρήματα, λέει, τα μοίραζαν στο λαό και τα έφαγαν μεταξύ τους. Γιατί εγώ δουλεύω, λέει, από τα 14 και 35 χρόνια και σύνταξη δεν θα πάρω. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία ο καθένας αντιμετωπίζει καθημερινά. Και να πω εδώ κάτι. Το οικογενειακό ζήτημα, το οικονομικό οικογενειακό πρόβλημα είναι και εθνικό πρόβλημα για μια οικογένεια. Έτσι το αντιλαμβάνεται πλέον ο κόσμος, γι' αυτό το λόγο και όσα τηλέφωνα και όσες παρατηρήσεις είχαμε από τους ακροατές, οι οποίες είναι εξαιρετικά τηλεθεατές, είναι εξαιρετικά σωστές, γι' αυτό είναι το μείζον θέμα. Και με αυτή την έγνοια. Μα με αυτά τα δεδομένα ζούνε. Βέβαια, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Να κλείσουμε τα μάτια στην πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι σκληρή. Σε αυτή λοιπόν τη σκληρή πραγματικότητα. Και κάποιοι επιτίθονται και στους βουλευτές για την αμοιβή που λαμβάνουν ως βουλευτική αμοιβή. Σε αυτή λοιπόν τη σκληρή πραγματικότητα, εμείς καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Εσείς είστε δημοσιογράφος, που σημαίνει ότι πληροφορείστε, αναδεικνύετε, συζητάτε, σχολιάζετε. Εμείς, δυστυχώς, καλώς ή κακώς, ειδικά δε όταν έχουμε μια κυβερνητική ευθύνη, καλούμαστε να παίρνουμε αποφάσεις, οι οποίες δεν είναι ευχάριστες. Σε μια οικονομική δύσκολη συγκυρία. Αυτός ο οποίος παίρνει αποφάσεις, ξέρετε, δεν είναι πάνω το πιο ευχάριστος. Και θα πω ένα παράδειγμα. Όταν έχει πάρει φωτιά το οικοδόμα που λέγεται Ελλάδα και η φλόγα βρίσκεται σε ένταση, εμείς ζητήσαμε, καλός ή κακός, βοήθεια για την κατάσβεση αυτής της πυρκαγιάς. Μάλιστα. Και η βοήθεια αυτή προήρθε από το Διεθνές Μονετικό Ταμείο. Όμως κατά την ώρα της κατάσβεσης γίνονται και λάθη. Γίνονται και καταστροφές στο ίδιο το οικοδόμημα. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Γι' αυτό το λόγο και αυτά τα λάθη. Γι' αυτά τα λάθη λοιπόν και αυτά τα λάθη. Των βοηθών για την κατάσβεση που ζητήσαμε είναι απαιτήσεις όπως τα εργασιακά που κατέθεσε τις ενστάσεις του η Δημοκρατία Αριστερά, όπως αυτά τα οποία αναφέρετε λίγο πριν. Αμέσως λοιπόν μετά το τέλος, την ολοκλήρωση της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, τι πρέπει να κάνουμε έχοντας την ευθύνη και την έγνοια, αλλά και λαμβάνοντας τα μηνύματα από την κοινωνία, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να επανορθώσουμε τις ζημίες που έγιναν κατά την κατάσβεση και δεύτερον να επανορθώσουμε τις ζημίες στο οικοδόμημα και τρίτον να συμπληρώσουμε και να δυναμώσουμε το οικοδόμημά μας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο είναι απολύτως ακρίβες. Σας άκουσα τον κύριο Μαριά λίγο. Πολύ σύντομα, κύριε Μαριά, παρακαλώ. Λοιπόν, τις παράπλευρες απώλειες που είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, είναι κατεστραμμένες οικογένειες, είναι 3.000. Είναι γνωστά. 3.000 αυτοκτονίες. Λοιπόν, πολύ απλά από τη συζήτηση που έγινε πριν, εγώ επίτηδες δεν μίλησα όσο ήταν ο κύριος Γεωργιάς στο τηλέφωνο, γιατί ήταν δεν είναι σωστό. Νομίζω. Όχι, δεν είναι σωστό. Όταν άλλος από μακριά, έχεις μια δυνατότητα από το στούντιο καλύτερη να απαντάς. Λοιπόν, ούτε θα αναφερθώ σε αυτόν. Να δούμε τα επιχειρήματα. Μέχρι προχτές μας έλεγαν ότι δανειζόμαστε για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Αποδείχθηκε από τη συζήτηση, και δεν το αμφισβητεί κανείς, ενώ παλαιότερα έλεγαν όλοι οι μνημονιακοί ότι δανειζόμαστε για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, ότι δεν πληρώνουν τη μισθή και συντάξεις. Δεύτερο, δανειζόμαστε, υπόθηκε, για να καλύψουμε τα ελλείμματα. Μα το έλλειμμα, πόσο είναι το έλλειμμα, είναι 4,5 δισεκατομμύρια ή το πρωτογενές, 4,5 δεν είναι, Γιώργο, το έλλειμμα. Λοιπόν, γιατί, και αφού θα έχει και του παραχρόνου πλεόνασμα, γιατί παίρνει μέτρα 13,5 δισεκατομμύρια. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Επομένως, φύγαμε από το βασικό στοιχείο που απεδείχθη στην αρχή. Τι? Ότι όταν ακολουθείς μια υφεσιακή πολιτική, όταν μειώνεις μισθούς και συντάξεις, θα κάνεις στο τέλος μια τρύπα στο νερό. Μείωσαν μισθούς και συντάξεις με βάση στοιχεία του προϋπολογισμού της τάξης των 2,5 δις
και έχασε το κράτος από έσοδα μόνο εμέσων φόρων 4,5 δις. Άρα λοιπόν τρία συμπεράσματα. Πρώτον, δεν δανειστήκαμε για να πληρώσουμε μισθού και συντάξει, απεδείχθη από όλους. Δεύτερον, γίνονται υπερβολικά μέτρα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτή. Τρίτον, η πολιτική αυτή οδήγησε στην ύφεση και κάνει και μια τρύπα, στο νερό. Τελειώνω. Ναι. Και τέταρτον, ονομάζουν διαρθρωτικές αλλαγές το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Όταν έχεις ένα οργανισμό κερδοφόρο σαν τον ΟΠΑΠ, τον λειτουργείς, τον εξηγένεις, παίρνεις μέτρα βεβαίως να υπάρξει καλή κατάσταση, αλλά εφόσον είναι η κότα με το χρυσό αυγό, δεν τη σφάζεις. Τέτοιους οργανισμούς λοιπόν, αν μπορείς να έχεις, είναι σημαντικό για να παράγουν πλούτο. Γιατί το κράτος ως κράτος θα έχει έξοδα. Τα σχολεία δεν βγάζουν κέρδος, τα νοσοκομεία δεν πάνε να βγάλουν κέρδος. Άρα οι δημόσιες επιχειρήσεις θα σου χρειαστούν και μάλιστα στρατηγικής σημασίας για να προχωρήσεις. Άρα να υποθέσω. Σας παρακαλώ πολύ, έχουν γραμμή στον αέρα. Να δω αν κατάλαβα καλά. Μισό λεπτά, κύριε Αυγενάκη, περιμένει άλλο τηλέφωνο. Μια ερώτηση. Αν κατάλαβα καλά, στις συζητήσεις ή σε όποια πρόταση έρθει η οποία θα αφορά συγχώνευση, κατάργηση δημόσιων επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι κερδοφόρες, θα το υπερψηφίσετε ή αναφερθήκατε στις κερδοφόρες. Πολύ απλά. Έχω γραμμή ανοιχτή, κύριε Μαριά. Σε δεύτερο λεπτό τελειώνω. Για μας η χώρα είναι υπό την κατοχή της Τρόικας και επομένως κάθε κίνηση της κυβέρνησης είναι εχθρική κίνηση για τον ελληνικό λαό. Ακόμη και αν θεωρητικά θα συμφωνούσε το κόμμα μας υπό άλλες καταστάσεις ελευθερίας για ιδιωτικοποιήσεις, σήμερα είμαστε υπό την κατοχή της Τρόικας και θεωρούμε ξεπόλυμα όλα αυτά. Που λέτε. Λοιπόν, όταν λέτε ότι ακόμη και κάτω από άλλες συνθήκες θα συμφωνούσατε. Βεβαίως. Εάν υπήρχε ελευθερία σήμερα, υπάρχει υπό την πότα της Τρόικας. Είμαστε υπό κατοχή και προτεκτοράτο.